τόσο όμορφος και αθόρυβος ο ιδιοκτήτης Λευτέρης Σαμαρά. Καταρχήν, ο χώρος εντυπωσιάζει. Καταρχάς, ευχαριστώ για τα καλά σου λόγια και να σας υποδεχτώ στο χώρο μας. Όλο αυτό το έργο που παρακολουθείτε είναι την αγάπη μας που είχαμε για τον αθλητισμό και κυρίως για το τένις, για την μαγεία που προσφέρει όλο αυτό το άθλημα, είτε παρακολουθώντας το είτε παίζοντας. Για να μην ξεχνάμε ότι είναι και μία από τις πιο καλές γυμναστικές και αυτή την περίοδο η πιο ασφαλής. Όλο αυτό το εγκαταστάσεις που βλέπετε, το σύστημα, είναι μια οικογενειακή πρωτοβουλία για την αγάπη για το τένις που είχαμε από μικρή, από την οικογένειά μας και κυρίως από τον πατέρα μας που ασχολήθηκε και παλιότερα στο χώρο του τένις. Και θέλουμε να προσφέρουμε στον κόσμο της Ράμας αλλά και της γύρω περιοχής την δυνατότητα να ασχοληθούν με αυτό το άθλημα αλλά και να το παρακολουθήσουν από κοντά. Για να γίνει εγγραφή προσέλευση κάποιου ατόμου, τι χρειάζεται, Λευτέρη? Όρεξη για το τένις και αγάπη. Παίρνει πουθενά τηλέφωνο? Θα πάρει τηλέφωνο στα κινητά που έχουμε στην ιστοσελίδα μας και στα social και μπορώ να πω και τώρα 694-78-33-173, αλλά και το καλύτερο είναι να έρθει να κάνει μια επίσκεψη στις εγκαταστάσεις μας, να δει από κοντά όλους τους χώρους, τα γήπεδα, αλλά και να γνωρίσει από κοντά τους προπονητές μας και σε λίγα λεπτά μπορεί να γίνει πολύ εύκολα μια εγγραφή. Σίγουρα ο χώρος σε παραπέμπει σε ένα ευρωπαϊκό αθλητικό γεγονός και όμως βρισκόμαστε στη Δράμα και στην Ακαδημία Αντισφαίρησης Δράμας Τένις. Πάμε να μας κάνει την εισαγωγή του ο Χρήστος Μούρτζιος. Κύριε Μούρτζιο, τι έχουμε εδώ, τι ακριβώς, εδώ η εικόνα είναι μαγική. Μαγική, τι έχουμε? Λοιπόν, τον προηγούμενο μήνα είχαμε την τύχη μαζί με τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας, τον κύριο Σπύρο Ζανιά, να επισκεφθούμε το χώρο. Πραγματικά η πρώτη εντύπωση και κατάταξη του πρόεδρου της Ομοσπονδίας και η αναφορά του ήταν ότι η εγκατάσταση αυτή είναι μία από τις 20 καλύτερες σε όλη την Ελλάδα. Η δικιά μου άποψη, σαν ομοσπονδιακός προπονητής επί 10 έτη, γυρίζοντας όλη την Ελλάδα και όλη την Ευρώπη, κατατάσσω αυτή την εγκατάσταση στην καλύτερη σε όλη τη Μακεδονία. Αυτό τι σημαίνει για μας τους ανθρώπους που ασχολούμαστε με το τένις, με το άθλημα του τένις? Σημαίνει ότι η πόλη της Δράμας θα πρέπει να στηρίξει αυτή την εγκατάσταση, θα πρέπει να έρθουν όσο το δυνατόν περισσότερα παιδιά, όσο το δυνατόν περισσότεροι γονείς, όσο το δυνατόν περισσότεροι ενήλικες να γνωρίσουν το άθλημα αυτό. Και γιατί το λέω? Στις μέρες που ζούμε με τα προβλήματα και την πίεση την κοινωνική που έχουμε, το τένις είναι το ασφαλέστερο άθλημα αυτή τη στιγμή σε παγκόσμιο επίπεδο. Και θεωρείται ευγενές? Ναι, αυτό δεν το συζητάμε. Απλά λόγω με το πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε αυτή τη στιγμή, το τένις, ξαναλέω, είναι το ασφαλέστερο άθλημα. Η Ομοσπονδία και ο πρόεδρος μας ήταν ο πρώτος που πήρε τα υγειονομικά πρωτόκολλα στην Ελλάδα από τη Γενική Γραμματεία για να λειτουργήσει το άθλημα. Σε δεύτερη φάση, εμείς οι υπόλοιποι άνθρωποι του τένις τηρούμε τα πρωτόκολλα παντού. Αυτή τη στιγμή, μετά από ένα πολύ μεγάλο διάστημα, δεν έχει δημιουργηθεί το παραμικρό πρόβλημα. Μέσα στον Αύγουστο έγινε το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Junior στην Αθήνα, στις Ολυμπιακές Εγκαταστάσεις. Στη συνέχεια έγινε το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Αντρών Γυναικών χωρίς να προκύψει το παραμικρό πρόβλημα. Άρα και πρόσφατα στην Πτολεμαϊδα το Ε1. Άρα τι σημαίνει? Ότι παίρνοντας τα μέτρα που πρέπει και ακολουθώντας τα υγειονομικά πρωτόκολλα, να ξέρουν όλοι ότι έρχονται πραγματικά στο πιο ασφαλές άθλημα. Πάμε και στον προπονητή Σταύρο Τσιάντας. Σταύρε, ποιο είναι το μυστικό του τένις? Το μυστικό του τένις είναι η καλή τεχνική και τα γρήγορα πόδια. Εκτός αυτών όμως, θέλει να έχεις και ψυχικά χαρακτηριστικά για να μπορείς να ανταπεξέλθεις στο άθλημα και στις δυσκολίες που θα σου προκύψουν. Αυτά λίγο για τα μυστικά του αθλήματος. Ο χώρος όμως εδώ είναι, σε παραπέμπει σε άλλο περιβάλλον. Νομίζω
κόσμημα είναι εδώ ο χώρος? Είναι ένας όμορφος χώρος, αποτελείται από 5 γήπεδα και μια μεγάλη καφετέρια. Περιτριγυρίζεται από πολύ πράσινο και όπως είπατε και εσείς είναι μαγικά. Η πρόσκλησή σου στην νεολαία, να έρθεις να γνωρίσεις το άθλημα, να γνωρίσεις το χώρο? Είναι ένα άθλημα το οποίο μπορεί να το κάνει κάποιος από τα 5 και μετά. Μπορεί να προπονείται SAE. Να έρθουν να μας γνωρίσουν, να γνωρίσουν το άθλημα, να γνωρίσουν εμάς τις εγκαταστάσεις και να γυμναστούμε παίζοντας το άθλημα της αντισφαίρησης. Εδώ έχουμε έναν υπέροχο χώρο, στον οποίο έχουμε την τιμή να μπορούμε να κάνουμε πλέον το άθλημα του τένις στις καλύτερες δυνατές συνθήκες. Χάρη στον επιχειρηματία εδώ, τον Σάκη το Σαμαρά, ο οποίος δημιούργησε έναν χώρο πρότυπο για τη Βόρεια Ελλάδα. Και όχι μόνο, σε όλη την Ελλάδα είναι νομίζω από τους καλύτερους χώρους. Πρωταγωνιστούμε αυτή τη στιγμή σε θέματα εγκαταστάσεων. Μπορούμε να λειτουργήσουμε όσο γίνεται καλύτερα σε τμήματα ακαδημιών, προαγωνιστικά, αγωνιστικά, καθώς και ενηλίκων. Και το κυριότερο, να κάνουμε τον κόσμο να χαρεί παίζοντας ωραίο τένις. Και family, να έρθει και η οικογένεια. Εννοείται, μα ένας τέτοιος χώρος είναι για όλη την οικογένεια, να έρθει να περάσει την ημέρα του, το Σαββατοκύριακό του εδώ, μια οικογένεια και να χαρεί παίζοντας τένις σε ένα τρομερά ασφαλή μέρος. Και το λέω και το τονίζω, όχι μόνο λόγω COVID, λόγω γενικότερων συνθήκων, ένας ιδιωτικός χώρος ο οποίος έχει όλες τις προδιαγραφές ώστε να είναι ασφαλής, υγιής και να μην υπάρχει κίνδυνος για ατυχήματα. Νομίζω η Ακάλη Κλάπ ήρθε στη δράμη. Η αλήθεια είναι ότι έχετε την τύχη εδώ στην δράμα και το λέω εγώ που έχω δουλέψει 5 χρόνια στην δράμα και είμαι καβαλιώτης και να έχετε ένα τέτοιο χώρο που πραγματικά λέγεται να το κάνουμε το Εκάλι Κλαμπ της δράμας. Και φανταστείτε ότι εγώ έρχομαι από την Καβάλα γιατί λατρεύω αυτό το χώρο και γιατί πιστεύω ότι θα γίνει κέντρο έλξης για όλη την Ελλάδα. Να σε ακολουθήσουν κι άλλοι, συγχαρητήρια. Εννοείται, μα έρχεται αυτή τη στιγμή πάρα πολύ κόσμος που αγαπάει το τένις από την Καβάλα και από την ευρύτερη περιοχή, γιατί τέτοιες εγκαταστάσεις δεν υπάρχουν.